Εγώ όμως θέλω να ξεκινήσω κάνοντας μια παρατήρηση στην εισαγωγή της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε σε ένα απόφευγμα δήθεν του Αϊνστάιν, ότι είναι παράνοια να κάνεις τα ίδια πράγματα και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Μόνο που αυτό δεν το έχει πει ποτέ ο Αϊνστάιν, κ. Μητσοτάκη. Είναι από τα γνωστά ψεύτικα αποφθέγματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Καλό θα ήταν να σας ενημερώσουν οι συνεργάτες σας που σας έβαλαν να το πείτε. Άλλες φορές το αποδίδουν στον Μπερνάρ Σο, άλλες φορές κάποιοι στον Αϊνστάιν. Καλό θα είναι να διαβάζουν, τα ελληνικά χώαξης πριν μιλήσετε οι συνεργάτες σας, γιατί σας αποδίδουν αποφθέγματα που ποτέ δεν τα έχει πει ο Αϊνστάιν. Όμως, θα ήθελα, εντάξει, ξέρουμε, εσείς είστε άριστος και άρα ό,τι λέτε είναι αυθεντικό, δεν χρειάζεται να το ψάχνετε, αλλά καλό είναι να ψάχνετε και λίγο. Όμως, εγώ θα πω, μιας και ξεκινήσατε από αυτό, ότι ίσως είναι η πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια που έρχεται, γιατί είναι ο 8ος μνημονιακός προϋπολογισμός, είναι η πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια που δεν φαίνεται να κάνουμε καθόλου τα ίδια πράγματα σε αυτή τη Βουλή. Διότι είναι η πρώτη φορά στα 8 χρόνια όπου όλος παραδόξως ξαφνικά λίγο πριν τον προϋπολογισμό δεν ήρθαν οι θεσμοί να μας πούν ότι για τον επόμενο χρόνο χρειάζονται νέα μέτρα δημοσιονομικά, η πρώτη φορά, και είναι και η πρώτη φορά που ξέρουμε με βεβαιότητα ότι αυτός είναι ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός που ψηφίζεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρα κάνουμε άλλα πράγματα και θα έχουμε, είναι βέβαιο, διαφορετικά αποτελέσματα. Η χώρα μετά από μια μεγάλη και οδυνηρή περιπέτεια αφήνει πίσω της μια εποχή που είναι βέβαιο ότι κανείς δεν θα θέλει να τη θυμάται. Μια εποχή σκληρής λιτότητας, βαθιάς ύφεσης, από επένδυσης και ιδίως τα πρώτα χρόνια ταπείνωσης και αναξιοπρέπειας. Μια εποχή που τα κλειδιά των αποφάσεων για την οικονομία δεν τα είχαν οι αιρετοί, τα είχαν οι δανειστές μας. Και μετά από 8 ολόκληρα χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει. Επιστρέφει ανακτώντας την οικονομική της αυτοδυναμία, ανακτώντας το κύρος της στη διεθνή σκηνή και το κυριότερο έχοντας την ευκαιρία να απαλλαγεί από τις παθογένειες του παρελθόντος που μας οδήγησαν σε αυτή την τρομακτική περιπέτεια. Έχοντας ολοκληρώσει επιτέλους μια δύσκολη δημοσιονομική προσαρμογή, έχοντας τα τελευταία 2,5 χρόνια ανακτήσει αξιοπιστία στη διαχείριση των δημόσιων πόρων και ταυτόχρονα έχοντας υλοποιήσει δομικές μεταρρυθμίσεις που ποτέ κανείς δεν τόλμησε να υλοποιήσει σε αυτόν τον τόπο. Στη δημόσια διοίκηση, στους ελεκτικούς μηχανισμούς, στη δικαιοσύνη, στο πολιτικό σύστημα, στο πεδίο των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, παντού. Και σήμερα που αυτές οι μεταρρυθμίσεις αρχίζουν σιγά σιγά να εμφανίζουν τα πρώτα σημάδια και να αποδίδουν καρπούς, η Ελλάδα έχει μία εντελώς διαφορετική εικόνα στη διεθνή κοινή γνώμη από αυτήν που μας αφήσατε εσείς πριν από 3 χρόνια. Παραλάβαμε μια χώρα με άδεια ταμεία, το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, με ανεργία κοντά στο 27%, με μηδενική αξιοπιστία απέναντι στους εταίρους αλλά και στις διεθνείς αγορές, με τα επιτόκια δανεισμού για τα δεκαετή ομόλογα να αγγίζουν το 8%. Με μια κυβέρνηση τότε που είχε δεσμευθεί όχι σε υπερβολικά, σε τρελά για τα δεδομένα, τα μακροοικονομικά πλεονάσματα του 4,2-4,5% για τα αμέσως επόμενα χρόνια. Ενώ αδυνατούσε να καλύψει ακόμη και τους τρέχοντες δημοσιονομικούς στόχους και είχε παρατήσει
6 και επιπλέον ολόκληρους μήνες τη διαπραγμάτευση τότε για την περιβόητη πέμπτη αξιολόγηση. Μια χώρα που είχε μπει στο γύψο με μέτρα συνολικά ύψους από το 10 έως το 14 65 δισεκατομμυρίων ευρώ, μέτρα που είχαν βυθίσει την οικονομία σε μια πρωτοφανή στα χρονικά για χώρα που δεν βρίσκεται σε πόλεμο ύφεση, που συρρυκνώθηκε το 25% του ακαθάριου χώρου του προϊόντος σε μια τετραετία, ενώ την ίδια περίοδο χάθηκε το 40% του εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων. Αυτή τη χώρα παραλάβαμε, που τη βάλατε στο γύψο της ύφεσης και της καταστολής, για να μην τα ξεχνάμε κι αυτά, καθώς κυβερνούσατε με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και με τα ΜΑΤ και τα δακρυγόνα στην πλατεία Συντάγματος. Γελάτε. Παρακαλώ. Ησυχία. Γιατί γελάτε, κύριοι, θα έπρεπε να πω τώρα, κύριε Μητσοτάκη. Γιατί γελάτε, κύριοι. Ησυχία. Τα ξεχνάτε όμως. Παρακαλώ. Αλλά όμως είναι ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση που άνοιξε μέσα από εδώ, για μια ακόμη φορά, παράφραση μιας τοποθέτησης, καθ' όπως συνέφερε τα μέσα που την παρέφρασαν, του Προέδρου της Βουλής. Είναι πολύ ενδιαφέρον όμως αυτό. Ξεκίνησε και στο συνέδριό σας συνεχίστηκε. Να συγκρίνουμε λοιπόν τι παραλάβαμε και ποιος τότε ήταν αυτός που σας έριξε. Διότι αυτός που σας έριξε ήταν ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν άντεχε άλλο αυτό το πολιτικό σύστημα που λαιλάτισε και χρεοκόπησε τη χώρα να το βλέπει αγκαζέ και δεσμευμένο από τις κοινές αμαρτίες να συνεχίζει για πολύ τη λαιλασία. Γιατί η λαιλασία συνεχίστηκε και στα χρόνια των δύο πρώτων μνημονίων και στα χρόνια της κρίσης που υποτίθεται ότι έπρεπε όλοι να σφίξουν το ζωνάρι, κάποιοι δεν το έσφιγαν όμως. Και έδωσε σε εμάς εντολή. Στην αρχή εντολή πράγματι σκληρής διαπραγμάτευσης, εντολή που τηρήσαμε και υλοποιήσαμε μέχρι κεραία στο πρώτο εξάμηνο, παρά τις συνθήκες ασφυξίας που τεχνιέντος είχατε δημιουργήσει, προσδοκώντας βεβαίως ή και σχεδιάζοντας τη βίαιη πτώση μας, την λεγόμενη παρένθεση που ξεχύλωσε στο τέλος. Καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό με τους εταίρους μας. Αναγκαστικό συμβιβασμό και δύσκολο μεν, αλλά με πολύ ρεαλιστικότερους όρους από όσα εσείς είχατε φορτώσει στις πλάτες του ελληνικού λαού. Δεν καταφέραμε όλα όσα επιδιώκαμε, αλλά φέραμε μια συμφωνία πολύ ποιότερης προσαρμογής και προσαρμογής όπως αποδείχθηκε στα δύο πρώτα χρόνια. Εσείς εφαρμόσατε φορολογικά μέτρα 30 δισεκατομμυρίων. Για μας η φορολογική προσαρμογή δεν ξεπερνά συνολικά τα 5 δισεκατομμύρια. Και το κυριότερο, μειώσαμε τους δημοσιονομικούς στόχους κατά 20 ολόκληρα δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με όσα είχατε δεσμευτεί για την τριετία 15-18. Πιο σημαντικό όμως είναι ότι εμείς αυτά που καταφέραμε τότε στο πρώτο εξάμεινο δεν τα κρύψαμε κατά το χαλί. Αυτή τη συμφωνία που καταφέραμε δεν την κρύψαμε από τον ελληνικό λαό. Δεν αρκεστήκαμε στην οποία εντολή που είχαμε τότε. Αλλά προχωρήσαμε σε μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα πράξη δημοκρατικής ευθυξίας και ευαισθησίας να ζητήσουμε εκ νέου την ψήφο του ελληνικού λαού. Με τη συμφωνία γνωστή και τα μέτρα γνωστά και όλα πάνω στο τραπέζι. Και ο ελληνικός λαός επέλεξε πάλι εμάς να υλοποιήσουμε τη συμφωνία, τη δύσκολη συμφωνία. Εμάς επέλεξε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, όχι εσάς. Και μας επέλεξε πάλι με πολύ μεγάλη διαφορά, αν θυμάστε, παρά τα αντίθετα ευρήματα και τότε ορισμένων δημοσκοπικών μετρήσεων. Γιατί άραγε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, συνέβη αυτό? Έχετε σκεφτεί γιατί συνέβη αυτό? Ξεγελάστηκε, όπως μας είπε ο κ. Μητσοτάκης, δυο φορές ο ελληνικός λαός? Εσείς που με περισσία περισκεψία
μια εβδομάδα τώρα περιφέρεστε και υπερασπίζεστε το ψεύτικο, το φαύλο success story του κυρίου Σαμαρά. Πώς το εξηγείτε αυτό? Γιατί αφού τελικά εσείς τα είχατε κάνει τόσο καλά και τόσο τέλεια μέχρι το τέλος του 2014, ενώ εμείς τους πρώτους 6-7 μήνες του 2015 διαλύσαμε τη χώρα, την καταστρέψαμε, γιατί ο ελληνικός λαός εμπιστεύτηκε πάλι εμάς να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και ξανακαταδίκασε εσάς την αντιπολίτευση? Μήπως είναι αδαής ο λαός και δεν καταλαβαίνει, για να χρησιμοποιήσω μια προσφυλή σας έκφραση, κύριε Μητσοτάκη? Όχι λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι χαζός ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός έχει και μνήμη και γνώση και διέστηση. Σας γνωρίζει πολύ καλά, αυτή ήταν η αιτία, γνωρίζει τι κάνατε όλα αυτά τα χρόνια και αυτή θα είναι η αιτία που θα σας οδηγήσει και σε νέα ήττα στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2019. Αφού όμως μπήκατε σε αυτή τη βάσανο των συγκρίσεων, ελάτε να συγκριθούμε από τώρα αν θέλετε. Να μην περιμένουμε το 19 που θα γίνουν οι εκλογές, γιατί τότε η σύγκριση, αφήστε την καλύτερα, θα είναι η μέρα με τη νύχτα. Για να συγκριθούμε λοιπόν τώρα με τα σημερινά στοιχεία. Το 14 πασχίζατε να πετύχετε κάτι άπιαστο για τα δημοσιονομικά δεδομένα και τα μακροοικονομικά μεγέθη. Να αποκτήσετε μια γραμμή πίστοσης με πολύ ισχυρή επιτήρηση και πολύ σκληρά προαπαιτούμενα, προφανώς αυτά που δεν μπορούσατε τότε να κλείσετε στην πέμπτη αξιολόγηση. Αυτό ήταν το μεγάλο σας success, αν το πετυχαίνατε, τη μεγάλη σας επιτυχία. Γι' αυτό το λόγο σας θυμίζω τότε, στείλατε και τον κύριο Χαρδούβελη, τον Υπουργό Οικονομικών, στην Ουάσιγκτον να συναντήσει την κυρία Λαγκάρτ. Είχατε προφανώς σχέδιο, μετά το ψεύτικο success story, να στήσετε και ένα ψεύτικο τέλος των μνημονίων, αφού θα κρύβατε στην πιστωτική γραμμή τα απαραίτητα χρήματα για την κάλυψη των δανειακών αναγκών της χώρας, αφού στις αγορές δεν μπορούσατε να βγείτε, και στα προαπαιτούμενά της όλα τα μέτρα της πέμπτης αξιολόγησης. Βεβαίως, τον κύριο Χαρδούβελη σας τον έστειλαν πίσω, όπως πήγε στην Ουάσιγκτον, όχι γιατί δεν σας αγαπούσαν, όχι γιατί δεν θέλανε να σας διευκολύνουν, αλλά πολύ απλά γιατί δεν μπορούσαν να αυτοεξευτελιστούν. Καθώς θα γελούσαν ακόμα και οι πέτρες, αν εσείς μιλούσατε για τέλος μνημονίων και πιστωτική γραμμή, με όλες τις δομικές μεταρρυθμίσεις ανολοκλήρωτες και το κυριότερο με επιτόκια δανεισμού κοντά στο 8%. Γιατί τώρα ξέρετε, με εσάς τείνουμε να ξεχάσουμε και τα βασικά. Ότι στα μνημόνια οδηγηθήκαμε εξαιτίας του αποκλεισμού της χώρας από τις διεθνείς αγορές. Άρα ο τρόπος για να ξεφύγουμε από αυτή τη συνθήκη είναι το κόστος δανεισμού να επιστρέψει σε αποδεκτά επίπεδα, ώστε να μπορεί η χώρα να αναχρηματοδοτεί τις ανάγκες της δίχως το περιοριστικό πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης. Εσείς λοιπόν πριν 3 χρόνια μιλούσατε για success story με επιτόκια για το δεκαετές το 8%. Εμείς σήμερα μιλάμε με βεβαιότητα για το τέλος της περιπέτειας και δεν λέμε ψέματα, όπως λέγατε εσείς τότε, για τον απλό λόγο ότι σήμερα τα επιτόκια για το δεκαετές έχουν ήδη 8 μήνες πριν τη λήξη του προγράμματος, την προηγούμενη Παρασκευή, πέσανε κοντά στο 4,7%, στο 3,7%. Τι ακριβώς συγκρίνεται λοιπόν? Συγκρίνεται το 8% με το 3,7. Και να σας θυμίσω ότι ο στόχος που τέθηκε από την πλευρά των Ευρωπαίων για να βγούμε οριστικά από τα μνημόνια είναι το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου να κινείται σε παρόμοια επίπεδα με αυτά του 2009, δηλαδή 4 με 4,5. Σήμερα το 3,7-3,8 αντιστοιχεί στα επίπεδα δανεισμού για την Ελλάδα
το 2005-2006, όταν δηλαδή ακόμα η έννοια της κρίσης δεν υπήρχε ούτε στο πίσω μέρος του μυαλού, ούτε στην πιο αρρωστημένη φαντασία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι η Ελλάδα διαμορφώνει το έδαφος για να ανακτήσει την οικονομική και πολιτική της κυριαρχία με το τέλος του προγράμματος. Διαμορφώνει τη δυνατότητα να δανείζεται με ένα ευνοϊκό επιτόκιο δίχως τους καταναγκασμούς του μνημονιακού πλαισίου. Και σας άκουσα, κύριε Μητσοτάκη, εδώ προφανώς μη έχοντας να συγκρίνετε σε άλλα μόνο, συγκρίνετε τα δικά σας κατορθώματα, αλλά τι να συγκρίνετε, αλήθεια? Δεν είχατε τίποτα να πείτε για τα επιτόκια και ήρθατε εδώ να συγκρίνετε μήλα με πορτοκάλια. Λέτε, εντάξει, έχουν πέσει τα επιτόκια δανεισμού, αλλά είναι πιο χαμηλά των χωρών που έχουν βγει εδώ και 2-3 χρόνια από τα μνημόνια. Και αναφέρατε το παράδειγμα της Κύπρου και το παράδειγμα της Πορτογαλίας. Θέλω να σας θυμίσω όμως, κύριε Μητσοτάκη, ότι η Πορτογαλία σε αντίστοιχο χρόνο με εμάς σήμερα, δηλαδή 9 μήνες πριν ολοκληρώσει το πρόγραμμα, είχε επιτόκια 5%, όχι 3,7. Και βεβαίως να σας θυμίσω σε σχέση με την Κύπρο, κύριε Μητσοτάκη, ότι κάτι ξεχνάτε. Η Κύπρος εδέχθη το βαρύτατο πλήγμα με το έμπα στα μνημόνια, διότι έγινε μια καταστροφική, ένα καταστροφικό κούρεμα καταθέσεων που επηρέασε μέχρι και τον τελευταίο καταθέτη. Τα ξεχνάτε αυτά. Και βεβαίως να σας πω το αυτονόητο, το οποίο δεν θέλετε να καταλάβετε, γιατί σας πονάει, ήσασταν εσείς υπεύθυνοι γι' αυτό. Όταν αναφέρεστε στην Κύπρο, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, ξεχνάτε ότι καμία από αυτές τις χώρες δεν αναγκάστηκε να πάει σε δεύτερο μνημόνιο. Ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κανονικά και βγήκαν από την κρίση. Καμία από αυτές τις χώρες δεν μπήκε στο πρώτο μνημόνιο και δεν έπιασε ούτε έναν από τους στόχους τους δημοσιονομικούς και τους αναπτυξιακούς. Καμία από αυτές τις χώρες δεν μπήκε στο πρώτο μνημόνιο και δεν έχασε το 25% του ΑΕΠ της μέσα σε 2 χρόνια. Και καμία από αυτές τις χώρες δεν μπήκε στο πρώτο μνημόνιο και δεν είδε το χρέος της να απογειώνεται από το 120% στο 180% του ΑΕΠ. Και αυτά είναι δικά σας κατορθώματα. Δικά σας και του κύριου Βενιζέλου. Του κύριου Σαμαρά και του κύριου Βενιζέλου που υπερασπίζεστε. Η χώρα λοιπόν θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και επιπλέον θα επιτύχει την σταθερή και διαρκή πρόσβαση με ευνοϊκά επιτόκια στις αγορές μέσα και από την οριστική ρύθμιση του χρέους και τα μέτρα που αναμένονται να ποσοτικοποιηθούν, να διευκρινιστούν με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της απόφασης του Eurogroup του περασμένου Ιουνίου. Που βεβαίως να θυμίσω επίσης ότι καμιά σχέση δεν έχει αυτή η απόφαση με τις κούφιες υποσχέσεις του Νοέμβρη του 2012. Και είναι σαφές ότι το τέλος των μνημονίων και της κατάστασης εξαίρεσης που βίωσε η χώρα δεν είναι λόγια προπαγάνδας και εσωτερικής κατανάλωσης όπως αυτά που λέγατε εσείς το 2014, αλλά είναι πλέον κοινός τόπος για τις αγορές, τους επενδυτές, τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Και φυσικά δεν είναι μόνο η πορεία των ομολόγων που δείχνουν ότι η χώρα έχει κάνει βήματα, εξαιρετικά βήματα προόδου και είναι έτοιμη για την έξοδο. Υπάρχουν και τα αποτελέσματα των βασικών μεγεθών της οικονομίας. Το 2017 είναι το πρώτο έτος ουσιαστικής ανάπτυξης μετά από σειρά χρόνων ύφεσης. Ανάπτυξη για 3 διαδοχικά τρίμηνα, αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4 το πρώτο, κατά 1,6 το δεύτερο και τουλάχιστον κατά 1,3 το τρίτο. Και το λέω αυτό διότι η εκτίμηση αρχική είναι 1,3. Σας θυμίζω ότι η αρχική εκτίμηση για το δεύτερο εξάμηνο στην τελική εκτίμηση διπλασιάστηκε. Μην προτρέχουμε λοιπόν για το τελικό μέγεθος. Σε κάθε περίπτωση
Είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε ουσιαστική ανάπτυξη στον τόπο. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του πρώτου 9 μήνου αυξάνουν κατά 7,6% με τις βιομηχανικές εξαγωγές να κυριαρχούν. Η βιομηχανική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 5,3% το πρώτο εξάμηνο του 2017. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις το 2016 συνολικά αυξήθηκαν 142% σε ετήσια βάση, ενώ το πρώτο 9μηνο του 2017 σημειώνουν νέα άνοδο 69% αντίστοιχα. Και βεβαίως να μην παραλείψω να πω για τον τουρισμό, που κατέγραψε φέτος και νέο ρεκόρ με 30 εκατομμύρια τουρίστες και σημαντικά αυξημένα έσοδα. Για πρώτη φορά μετά την κρίση από το 2009 ανακάμπτουν ετησίως σε όγκο στο πρώτο 9μηνο του 2017 η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα και το λιανικό εμπόριο κατά 19,2% αντίστοιχα. Και το κυριότερο, γιατί ξέρετε, δεν είναι σωστό ακόμα και στον προϋπολογισμό, ιδίως στον προϋπολογισμό θα λέω εγώ, σε αυτήν εδώ την αίθουσα να μιλάμε μονάχα για μακροοικονομικά μεγέθη, αλλά να μιλάμε και για τους κοινωνικούς δείκτες. Η ανεργία λοιπόν, το πιο κρίσιμο, ο πιο κρίσιμος κοινωνικός δείκτης, αποκλιμακώνεται ουσιαστικά. Να σας θυμίσω ότι το 2014 χτυπήσατε ταβάνι. Φτάσαμε στο 27%, ενώ η ανεργία των νέων στο 60%. Από το 10 ως το 14, ως το τέλος του 14, χάσαμε πάνω από 1.000.000 θέσεις εργασίας. Και ήρθατε σήμερα, κύριε Μητσοτάκη, πάλι αδιάβαστος. Δεν διαβάζετε εφημερίδες πριν μπείτε στην αίθουσα, διότι για κακή σας τύχη σήμερα βγήκαν τα στοιχεία της Εργάνη, τα οποία λένε όχι μόνο ότι έχουμε από το 2014 έως σήμερα 300.000 θέσεις εργασίας, τη στιγμή που εσείς χάσατε 1.000.000, αλλά και το ότι τα 3 αυτά χρόνια συνολικά η πλειοψηφία τους 63% είναι σταθερές, το ανάποδο από αυτό που είπατε λοιπόν, αλλά ειδικότερα την τελευταία χρονιά μέσα στο 2017 το 70% των νέων θέσεων, περίπου 120.000, ήταν σταθερές. Αλλάξαμε δηλαδή το ισοζύγιο ανάμεσα σε σταθερές και μη σταθερές θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και βεβαίως κάτι ακόμα, που επίσης τα στοιχεία της Εργάνη, που δεν τα διαβάζετε, σήμερα... Ήσυχα! Κύριε Βρούτσι, έχετε πάρει τα εύσημα για την Εργάνη εδώ και χρόνια. Μην έχετε τάση δικαίωση, σας παρακαλώ. Επί των σημερινών στοιχείων μιλάμε. Κύριε Μπαλαούρα, κύριε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Το σύστημα το έκανε ο κύριος Βρούτσι, τα στοιχεία τα λέμε τώρα. Έλατε. Δεν διαβάζετε λοιπόν τα στοιχεία. Διαβάζετε ψεύτικα αποφθέγματα του Αϊνστάιν και σκίτσα του Αρκά, αλλά τα στοιχεία δεν τα διαβάζετε. Λοιπόν, να σας πω και ένα ακόμα που είναι σημαντικό. Μέσα στο 2017 καταγράφηκαν 14.000 περισσότερες επιχειρήσεις. Και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εσείς λοιπόν, στην περίοδο για την οποία έρχεστε και επιχαίρετε και μας λέτε κάτι τα κάνατε, καταγράψατε το μεγαλύτερο ρεκόρ ανεργίας που έχει καταγραφεί στη χώρα. Εμείς καταγράφουμε ήδη 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Εσείς καταγράφατε λουκέτα παντού. Εμείς καταγράφουμε χιλιάδες νέες επιχειρήσεις, 14.000 περισσότερες μέσα στο 2017. Τι ακριβώς λοιπόν θέλετε να συγκρίνουμε, κύριε Μητσοτάκη? Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι πολύ κακό σας έκανε η σπουδή του κύριου Σαμαρά να εμφανιστεί από την κρυψώνα του μετά από 2,5 χρόνια. Καλά είναι εκεί που κρύβεται, δεν σας κάνει καλό να εμφανίζεται. Θέλετε όμως, μιας και ξεκίνησε αυτή η σύγκριση και σας λέω, τώρα είναι έτσι, φανταστείτε το 19, να συγκρίνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους που εμείς πετυχαίνουμε εδώ και 3 χρόνια, ενώ εσείς
δεν πέσατε μέσα ούτε σε έναν προϋπολογισμό. Μας λέτε ότι εμείς υπερφορολογούμε και έχουμε διαλύσει τη μεσαία τάξη και ότι τα πλεονάσματα είναι αποτέλεσμα της υπερφορολόγησης. Το έχουμε ακούσει εκατοντάδες φορές αυτό το επιχείρημα. Σας το είπα και προηγουμένως. Η υπερφορολόγηση είναι τα 5 δις ή τα 30 που φέρατε εσείς. Σε ποιον κόσμο αλήθεια το 5 είναι πιο βαρύ από τα 30, πιο μεγάλο νούμερο. Αφού όμως επιμένετε να συγκρίνουμε και να θυμηθούμε και ποιος έφερε την υπερφορολόγηση. Τον έμφυα ποιος τον έφερε και Μητσοτάκη, εμείς. Την εισφορά αλληλεγγύης ποιος την έφερε, εμείς. Το τέλος επιδιδεύματος το φέραμε εμείς. Ναι, πράγματι, το γνωρίζουμε. Εμείς δεν καταφέραμε να άρουμε άμεσα αυτά που εσείς όμως φορτώσατε στον ελληνικό λαό. Και τώρα κατηγορείτε μας για αυτά που εσείς κάνατε, για αυτά που εσείς επιφέρατε, για τα δεινά που εσείς φέρατε και φορτώσατε. Αλλά όμως, παρακαλώ, όμως, τους φορολογικούς, κύριε Αντωνίου, όμως τους φορολογικούς συντελεστές, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το δύσκολο πλαίσιο, το δημοσιονομικό, τους αλλάξαμε εφαρμόζοντας μια πιο προοδευτική φορολόγηση, μοιράζοντας όσο πιο δίκαια γίνεται να μοιραστούν τα βάρη δεδομένων αυτών των συνθήκων. Και προστατεύσαμε όσο μπορούσαμε τους πιο αδύναμους. Εφαρμόσαμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες το αφορολόγητο για τους αγρότες, προστατεύοντας το εισόδημα της φτωχής και μεσαίας αγροτιάς. Δεν το είχατε κάνει εσείς τα χρόνια της ανάπτυξης. Και το κυριότερο... Παρακαλώ, μην αντιδράτε. Σας παρακαλώ. Είναι μεγάλος εκνευρισμός, αλλά δεν πειράζει. Να ζωντανεύει και το κλίμα. Το κυριότερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς ήμασταν οι πρώτοι που για πρώτη φορά τα βάλαμε με τα λεγόμενα μεγάλα ψάρια και τη φοροδιαφυγή. Μόνο από το πρόγραμμα εθελοντικής αποκάλυψης εισοδημάτων έχουμε δηλώσεις ήδη εθελοντικές ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ και σύνολο φόρων 600 εκατομμύρια ευρώ. Όταν εσείς, κύριε Μητσοτάκη, για να τα θυμηθούμε και αυτά, κρύβατε στα συρτάρια των υπουργών της συγκυβέρνησης τη λίστα Λαγκάρτ και τη λίστα Μπόργενς. Μας κατηγορείτε λοιπόν εσείς ότι το μέρισμα που με δικαιοσύνη μοιράσαμε και όχι στοχευμένα σε κατηγορίες που με πελατειακή στόχευση θα πιστεύαμε εμείς ότι θα τις ελαφρύνουμε προκειμένου να μας ανταμείψουν εκλογικά, αλλά στοχευμένα, οριζόντια, καλύψαμε πάνω από το 30% του πληθυσμού. Καλύψαμε όλους όσους είναι στο όριο της φτώχειας, όλους όσους βρίσκονται στο όριο του κοινωνικού αποκλεισμού, οριζόντια, για πρώτη φορά, με έναν αδιάβλητο μηχανισμό. Μας κατηγορείτε λοιπόν εμάς ότι μοιράσαμε μέρισμα από την υπερφορολόγηση. Νομίζετε ότι ο κόσμος ξεχνάει εύκολα, είναι χαζός, είναι αδαής, δεν κάνει συγκρίσεις. Δεν συγκρίνει δηλαδή ότι εσείς με 10 φορές πιο σκληρά μέτρα και πιο σκληρή προσαρμογή δεν πετυχαίνατε ποτέ τους δημοσιονομικούς στόχους και τα πλεονάσματα. Όχι παραπάνω, αυτούς που είχατε. Και προφανώς δεν είχατε τη δυνατότητα να διανύμετε με δικαιοσύνη, διότι παίρνατε μόνο. Εμείς μοιράσαμε πέρυσι 620 εκατομμύρια, φέτος κοντά στο 1,5 δις. Πιστεύετε λοιπόν ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που συνέβη επειδή εμείς καταφέραμε για πρώτη φορά να χτυπήσουμε τη μεγάλη διαφθορά, να σταματήσουμε τη μεγάλη σπατάλη, να χτυπήσουμε τη μεγάλη φοροδιαφυγή και να αυξήσουμε την απασχόληση κατά 300.000 νέες θέσεις και άρα τις εισφορές στα δημόσια ταμεία. Και σήμερα ο ΕΦΚΑ, το ένα και μοναδικό ταμείο που ήταν μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της κοινωνικής ασφάλειας στον τόπο, καταλήγει να είναι όχι ελλειμματικό όπως λέγατε ότι θα είναι, αλλά 2 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από το στόχο.
Δεν μπήκατε όμως στον κόπο να δείτε τα πραγματικά δεδομένα. Μυρικάζεται μια γραμμή που αναπαράγουν και τα μέσα ενημέρωσης που σας στηρίζουν και νομίζετε ότι ο κόσμος τρώει κουτόφορτο και δεν θυμάται και δεν συγκρίνει. Υπάρχει βέβαια και το σκέλος του περιορισμού των εξόδων, όπου εξοικονομήσαμε 180 εκατομμύρια ευρώ από την λεγόμενη επισκόπηση δαπανών σε κάθε Υπουργείο ξεχωριστά, και αυτό με δική μας πρωτοβουλία, όχι κατ' εντολή των δανειστών. Περικόψαμε τις δαπάνες, όχι αυτές που τις ανελαστικές, αυτές που μπορούσαν να περικοπούν. Εμείς ούτε νοσοκομεία συγχωνεύσαμε, ούτε σχολεία κλείσαμε, ούτε δημόσιους υπαλλήλους απολύσαμε. Παρόλα αυτά εξοικονομήσαμε 180 εκατομμύρια από τα Υπουργεία. Αλλά εσείς φαίνεται δεν τα έχετε αυτά τα δεδομένα, δεν έχετε κάνει ακόμα update σε αυτά τα δεδομένα και υπόσχεστε μείωση φορολογικών συντελεστών μέσω μιας αόριστης, απροσδιόριστης μείωση των δαπανών. Τι δεν μας λέτε κύριε Μητσοτάκη, ποιο δαπανό, ποιες δαπάνες θα κόψετε για να μειώσετε φορολογία? Μήπως υπενήσεστε λοιπόν και δεν το λέτε καθαρά απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων? Μήπως υπενήσεστε μείωση πόρων για την υγεία και την παιδεία? Μην αντιδράτε, παρακαλώ. Καλά, μείνε. Παρακαλώ, μείνε, ρητορικά μείνε, ερωτήματα τίθετε. Σας παρακαλώ. Ιδιαίτερα εσείς της λαϊκής πτέρυγας που καταχειροκροτήσατε στην αναφορά λαϊκό κόμμα. Το έχει ξεχάσει βέβαια αυτό, φιλελεύθερο το έχει κάνει αρχηγό σας. Μην εξάπτεστε, διότι το είπε καθαρά. Τους συμβασίουχους όλους έξω. Όλους έξω τους συμβασίουχους. Είτε καλύπτουν πάγιες ανάγκες, είτε δεν καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Μην εξάπτεστε λοιπόν. Μην εξάπτεστε. Διότι αυτό το οποίο ακούσαμε σήμερα στη Βουλή, όλους σε ένα τσουβάλι, τους πενταετείς πυροσβέστες που εμείς φέραμε, που καλύπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, τους δέχτηκε και η Τρόικα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι σκληρότερος από την Τρόικα. Είναι τροϊκανότερος των τροϊκανών. Και κάποια στιγμή να μας εξηγήσετε τι είναι, ποιο είναι το όριο του λαϊκού και του λαϊκισμού, γιατί τα έχετε μπερδέψει νομίζω. Θα πω κι άλλα όμως, κύριε Μητσοτάκη και κύριε και συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Το ξέρω ότι περιμένετε με αγωνία, δεν θα σας κρατήσω σε μεγάλη αγωνία όμως. Ήσυχα, παρακαλώ. Έκανε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης και μια αναφορά σε αυτό το κρεσέντο ενάντια στο λαϊκισμό και ενάντια στο κράτος. Το μεγάλο πρόβλημα αυτού του τόπου ήταν το κράτος. Θα γκρεμίσουμε το κράτος. Δεν ξέρει βέβαια ή δεν θυμάται ότι αυτοί που πρώτοι εισήγαγαν την έννοια της κρατικής προστασίας στον τόπο, επειδή αριστερά δεν ήταν στα πράγματα μετά τον πόλεμο, ποια σας παράταξη ήταν? Αλλά ας το ξεπεράσουμε αυτό. Αναφερθήκατε λοιπόν στους γενικούς γραμματείς. Και δεν ξέρετε ή δεν θέλετε να θυμάστε ότι αν υπάρχει μια κυβέρνηση, γιατί εσείς διατελέσατε και αρμόδιος υπουργός, και εκτός από απολύσεις και διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να διηγηθούμε σε απολύσεις, που ήταν το μεγάλο σας επίτευγμα, δεν καταφέρατε να κάνετε και να αφήσετε καμιά μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή. Εμείς όμως, κύριε Μητσοτάκη, προχωράμε σε κάτι και το έχουμε ήδη νομοθετήσει, που καμιά άλλη κυβέρνηση δεν τόλμησε να το κάνει από τη μεταπολίτευση και μετά. Τι? Να σταματήσει αυτό το φαινόμενο που συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, που όταν όχι μια κυβέρνηση αλλάζει, αλλά ένας υπουργός να φεύγει από ένα υπουργείο, να φεύγει όλη η δομή του Υπουργείου. Και τολμάτε να λέτε σε εμάς ότι αυξήσαμε τους γενικούς γραμματείς που εμείς θεσμοθετήσαμε και φέρνουμε το θεσμό του μόνιμου θεσμικού γενικού γραμματέα ώστε να υπάρχει θεσμική μνήμη στα Υπουργεία. Ποιος τόλμησε να το κάνει αυτό? Και μας κατηγορείτε με ψεύτικα στοιχεία ότι διπλασιάσαμε τον αριθμό, διότι για τρεις μόνο μήνες θα έχουμε κοινή παρουσία του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα με τον νέο θεσμικό Γενικό Γραμματέα. Αυτό που κάνετε είναι λαθροχειρία, κύριε Μητσοτάκη. Λαθροχειρία ασχής του είδους. Και φτάσατε στο σημείο, στο κρεσέντο σας αυτό, να αναφερθείτε και στον ΟΑΣΤ. Τώρα, καλό θα είναι να μην μιλάνε για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου, πώς το λένε, στον ΟΑΣΤ.
στον ΟΑΣ των σκανδάλων, στον ΟΑΣ της κακοδιαχείρισης, στον ΟΑΣ που έπαιρνε δεκάδες εκατομμύρια από το δημόσιο ταμείο, παρότι ιδιωτική επιχείρηση, και είχε σάπια λεωφορεία να κάθονται και να μην εξυπηρετούν τους πολίτες Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρετε όμως ότι αυτός ο φορέας στον οποίο αναφερθήκατε είναι αυτός ο οποίος θα στελεχωθεί μετά την εκαθάριση του ΟΑΣΤ και αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε έναν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν ξέρετε ότι το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει απολαβές μόνο 7.000 ευρώ, ενώ το προηγούμενο παίρνει 30.000 ευρώ το μήνα και ο πρόεδρός του είναι αμυθή εκεί και κάνει έργο για τη χώρα, για την παράταξή του αλλά και για τη χώρα. Δεν ξέρετε επίσης ότι μόνο μέσα στο τελευταίο τετράμινο του 2017 έχουμε εξοικονομήσει για το Δημόσιο Ταμείο 7,5 εκατομμύρια από την εκαθάριση και τη χρηστή διοίκηση του ΟΑΣΤ, ενώ αναμένεται στον προϋπολογισμό, το γράφει, το 2018 να έχουμε εξοικονόμηση 30 εκατομμυρίων ευρώ. Διότι είστε και γιαλαντζή νεοφιλελεύθερος, κύριε Μητσοτάκη. Μάλλον γιαλαντζή φιλελεύθερος, γιατί νεοφιλελεύθερος είστε. Διότι η οικονομία της αγοράς δεν μπορεί να λειτουργεί σε συνθήκες διαφθοράς, διαπλοκής και διασπάθησης του δημόσιου πλούτου, όπως το παράδειγμα του ΟΑΣΤ που εσείς οικοδομήσατε. Έρχομαι λοιπόν τώρα σε ένα άλλο κρίσιμο θέμα. Ήσυχα. Μας λέτε... Ηρεμήστε. Μας λέτε να δώσουμε τις υπηρεσίες του δημοσίου σε εργολάβους. Μάλιστα. Βαθιά μεταρρυθμιστική τομή. Την υλοποιήσατε τα προηγούμενα χρόνια και δώσατε κάποιες δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο σε κάποιους εργολάβους. Εμείς, παρά τις, τα προβλήματα και τις, τα εμπόδια που ετέθησαν, ιδίως στα νοσοκομεία προχωρήσαμε στην αποκατάσταση αυτής της, κατά την γνώμη μας, στρεβλής διοίκησης και έχουμε εξοικονομήσει χρήμα στα Δημόσια Ταμεία. Για να μην αναφερθώ στις επιπτώσεις στους εργαζόμενους, διότι, εντάξει, γνωρίζω την μικρή σας ευαισθησία για αυτό το κομμάτι της κοινωνίας μας. Όμως, ξέρετε ποιο είναι το πλέον πρωτάκουστο? Το πλέον πρωτάκουστο είναι ότι υπόσχεστε μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων. Για πότε, προφανώς, έτσι, εφόσον ούτε σήμερα σας άκουσα, και λογικό είναι, έρχεται προσαρμοστή στην πραγματικότητα. Δεν ζητάτε εκλογές άμεσα, δεν ζητάτε επιτακτικά. Άρα για πότε αυτή η μείωση την υπόσχεστε, για το 19 και το 20. Ακριβώς δηλαδή για τότε που εμείς εδώ, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, τη θεσμοθετήσαμε τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων από το 29 στο 26%. Αλλά εσείς δεν την ψηφίσατε, την καταψηφίσατε. Έρχεστε λοιπόν και υπόσχεστε αυτό που καταψηφίσατε. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν είναι η λόγη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι τα αποτελέσματα αυτά, η θετική προοπτική της ελληνικής οικονομίας, δίνουν πολύ μεγάλη όθηση στην προσπάθεια να αφήσουμε πίσω μας την κρίση και δημιουργούν, θα έλεγα, και το κατάλληλο έδαφος για την επόμενη μέρα, για να αποκτήσει η Ελλάδα μια σύγχρονη, εξωστρεφή παραγωγική οικονομία, για να εμπεδώσουμε συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας στον ελληνικό λαό. Είναι λοιπόν σαφές ότι αυτούς τους σκοπούς εξυπηρετεί ο προϋπολογισμός του 2018, ο οποίος είναι ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός και αυτό το αποδεικνύει και η δημοσιονομική πορεία της χώρας. Με το κεκτημένο της δημοσιονομικής σταθερότητας μπορέσαμε να πετύχουμε ό,τι πετύχαμε και να μπορούμε σήμερα να είμαστε βέβαιοι για το οριστικό τέλος των μνημονίων. Ήθελα όμως σε αυτό το σημείο να θυμηθώ και κάτι ακόμα, διότι δεν ήταν μόνο το μέρισμα το οποίο κατηγορήσατε, ήταν και η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των 400 ευρώ στους νέους ανέργους, την οποία και βαφτίσατε φιλοδόρημα. Προσβάλλοντας, κατά την άποψή μου, για μια ακόμη φορά, όχι την κυβέρνηση, αλλά αυτούς τους ανθρώπους που η πολιτική σας τους έκανε να μοιάζουν με πλεονάζον προσωπικό σε υποεκαθάριση επιχείρηση. Αυτούς που πρώτοι επλήγησαν από την κατάρρευση της οικονομίας, το ποσοστό της ανεργίας να φτάνει στο 60% για τους νέους και να φεύγουν ομαδικά οι υψηλά εξειδικευμένοι και πτυχιούχοι στο εξωτερικό.
Είναι όμως γεγονός ότι η όποια ενίσχυση προς τους νέους και τις νέες που βρίσκονται στην ανεργία για σας είναι φιλοδόρημα και χαρτζιλίκι, ίσως γιατί ξεχνάτε ότι εσείς μετατρέψετε τους μισθούς των νέων, τον κατώτατο μισθό για νέους μέχρι 25 ετών σε φιλοδόρημα και χαρτζιλίκι. Και από αυτό εδώ το βήμα, ναι, καλά κάνετε και το θυμίζετε, γιατί θα τα θυμηθούμε όλα αυτά μετά τον Αύγουστο του 18. Και ένα από τα πρώτα πράγματα που θα θυμηθούμε μετά τον Αύγουστο του 18 είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις και για την εργασιακή προστασία, αλλά και για την εναρμόνιση των μισθών εκεί που πρέπει να είναι και όχι εκεί που τα πήγατε εσείς. Στον πυρήνα λοιπόν της ελιτίστικης σκέψης σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Δημοκρατίας, είναι οι μισθολογικές ανισότητες, η ανεργία, είναι, αν θέλετε, αυτό το δαρβινικό κοινωνικό περιβάλλον όπου αξίζει να επιβιώσει ο ισχυρότερος. Εσείς αντιλαμβάνεστε, άλλωστε μας το είπατε καθαρά νομίζω σε κάποια ομιλία σας στην Διεθνή Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, τις ανισότητες κοινωνικές ως φυσική νομοτέλεια. Ενώ για μας είναι το αποτέλεσμα ενός οικονομικού συστήματος που διαιωνίζει και αναπαράγει την άνηση κατανομή πλούτου, των ευκαιριών και της πρόσβασης στην εκπαίδευση. Και αυτή, αν θέλετε, είναι η μεγάλη, αγεφύρωτη ιδεολογική μας διαφορά. Είναι ξεκάθαρο ότι εμείς αντιλαμβανόμαστε ως καθήκον μας να δώσουμε ίσες ευκαιρίες και να ενισχύσουμε με ό,τι δυνατότητα μας παρέχεται στα σημερινά πλαίσια αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ενώ εσείς κάθε τέτοια προσπάθεια την βλέπετε ως μια παροχή ψηφοθυρικού χαρακτήρα. Γι' αυτό και τις τελευταίες μέρες έχετε φαγωθεί ότι μοιράζουμε επειδή έρχονται κάλπες. Κρατηθείτε. Μην βιάζεστε. Υπάρχει και ο προϋπολογισμός του 19, γιατί το 19 θα είναι το έτος των εκλογών. Παρά όμως τα χρήματα που αποδόθηκαν λόγω της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης, εμείς έχουμε τη διαρκή μέρημνα για την ενίσχυση του κοινωνικού προϋπολογισμού, πράγμα το οποίο αποτυπώνεται σε αυτόν που ψηφίζουμε εδώ. Προβλέπεται η διάθεση επιπλέον πόρων σε σχέση με πέρυσι στα οικογενειακά επιδόματα, τα σχολικά γεύματα και η επέκταση της κάλυψης των βρέφων ηπιακών σταθμών. Ειδικά ως προς τα οικογενειακά επιδόματα. Και αυτή είναι μια μεγάλη κατάκτηση της διαπραγματευτικής ομάδας. Διότι μας λέγατε ότι θα κόψουμε τα οικογενειακά επιδόματα, ενώ εμείς ερχόμαστε και τα αυξάνουμε κατά 40%. 650 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό του 17, 910 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό του 18. Παράλληλα, στο πλαίσιο του συνολικότερου σχεδίου κοινωνικής προστασίας, συνεχίζουμε το πλαίσιο δαπανών και δράσεων για την παροχή του λεγόμενου κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. 760 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 700.000 δικαιούχους, καθώς και την ενεργοποίηση του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα για παροχή υπηρεσιών και ένταξη στην εργασία. Τα πιο ευάλωτα στρώματα της κρίσης ωφελούνται άμεσα και τώρα που το έχουν ανάγκη. Γιατί οι ανάγκες ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας που υπέφερε δεν περιμένουν, δεν μπορεί να αναβληθούν για όταν θα βγούμε από τα μνημόνια. Η παραγωγή νέου πλούτου πρέπει να συμβαδίζει με την αναδιανομή, διότι έτσι εμπεδώνεται η κοινωνική δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη. Έτσι κρατιέται όρθια μια κοινωνία που δοκιμάστηκε σκληρά. Όμως φυσικά για να εμπεδωθεί το αίσθημα δικαιοσύνης χρειάζονται και τομές, χρειάζονται και συγκρούσεις, όπως τον τομέα της φοροδιαφυγής. Οι έντιμοι πολίτες αισθάνονται αρκετές φορές ακόμα μεγαλύτερο το βάρος που πέφτει στις πλάτες τους όταν γνωρίζουν ότι κάποιοι μένουν ανεξέλεγκτοι, ανέλεγκτοι και όταν ακούν για λογής φορολογικά σκάνδαλα και φορολογικούς παραδείσους. Αλλά εσάς δεν άκουσα τίποτα να λέτε στην ομιλία σας γι' αυτό. Δεν σας αγγίζει, φαίνεται, το θέμα αυτό. Η φοροδιαφυγή, οι μόνιμες φοροαπαλλαγές που απολάμβαναν οι έχοντες σε αυτή τη χώρα, γι' αυτά δεν λέτε λέξη. Παριστάνετε ότι δεν γνωρίζετε ότι η φοροδιαφυγή στη χώρα μας ήταν συστηματική και ήταν 5 με 10 ποσοστιαίες μονάδες
κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τα έσοδα την περίοδο της ανάπτυξης που φτιάχναμε Ολυμπιάδες, όχι τώρα. Όταν χάναμε ένα ολόκληρο ΑΕΠ κάθε δεκαετία εξαιτίας της φοροδιαφυγής, δεν ξέρατε ότι και αυτό θα οδηγούσε σωρευτικά στη χρεοκοπία της χώρας? Και όμως, που καταλαβαίνω ότι είστε ακόμα πιο φιδωλός, είναι στο θέμα των φορολογικών παραδείσων. Όλη η Ευρώπη βόα. Δεν ξέρω, εγώ δεν συμμετέχω βέβαια στο Λαϊκό Κόμμα. Εκεί που συμμετέχω συζητείτε το θέμα. Ίσως και στο Λαϊκό Κόμμα να συζητείτε. Εσείς όμως δεν λέτε κουβέντα. Ξέρουμε ότι πρόκειται για μια νομική τεχνολογία φοροαποφυγής, ιδιαίτερα χρήσιμη για τα συμφέροντα που πρόσκειται σε αυτούς που θέλετε να εκπροσωπήσετε, ταξικά εννοώ. Αλλά η σιωπή σας πάνω σε αυτό το θέμα είναι αποκαλυπτική. Και σας ζητώ, κύριε Μητσοτάκη, να πάρετε θέση. Πάρτε θέση. Έστω πείτε κάτι για τις δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων που καλούν για συντονισμένες δράσεις των κρατών μελών πάνω στο ζήτημα. Αλλά ξέρω, δεν νιώθετε άνετα με αυτό το ζήτημα, κάτι φαίνεται να σας ενοχλεί. Αλλά αλήθεια αναρωτιέμαι, κύριε Μητσοτάκη, σε μια συζήτηση περί μηχανισμών ελέγχου, ποια είναι η θέση σας για τον θεσμό του Ποθενέσχες? Πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχει και να λειτουργεί αποτελεσματικά? Είναι στοιχείο μιας ευνομούμενης πολιτείας αυτό ή δεν είναι? Διότι προσπαθήσατε αυτές τις μέρες να θέσετε και θέμα, το έχετε κάνει και άλλη φορά, σύγκρουσης της κυβέρνησης με τη δικαιοσύνη. Στην πραγματικότητα, η κατηγορία περί αντισυνταγματικής πρακτικής όμως δεν αφορά εμάς, άλλους αφορά. Και αφορά εσάς, διότι εσείς διαρκώς επιχειρείτε να στρέψετε τη δικαιοσύνη εναντίον της κυβέρνησης, αλλά είμαι σίγουρος ότι και σε αυτό το απονοημένο διάβημα θα αποτύχετε και θέλω εδώ να είμαι σαφής. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση παρέμβαση σε καμία από τις δύο άλλες εξουσίες. Ούτε φυσικά έχει καμία διάθεση σύγκρουσης συλλήβδην με τους δικαστές. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Τιμά την ελληνική δικαιοσύνη και τη σέβεται την ελληνική δικαιοσύνη και όχι αλακάρτ. Όμως, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε την αναπαραγωγή δικτύων παραεξουσίας και να επιτρέψουμε μηχανισμούς αποφυγής ελέγχων. Πουθενά! Πουθενά! Και μην ξεχνάτε ότι πάνω από τους μισούς δικαστές έχουν ήδη κάνει κανονικά δήλωση για το πόθεν έσχες τους. Εμείς λοιπόν έχουμε εντολή να λειτουργήσουμε με βάση τις αρχές της ισότητας και της ισονομίας. Όλοι θα είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Και αυτή τη δέσμευση ούτε θα κουραστώ να την επαναλαμβάνω, ούτε θα είμαστε και εμείς αυτοί που θα κουραστούμε πρώτοι μέχρι να την επιβάλλουμε. Να την επιβάλλουμε σε όλους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, ό,τι και να γίνει. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εξίσου σημαντικό κομμάτι με την ανάκαμψη της οικονομίας και της παραγωγής όμως είναι και αυτό που αφορά τη γνώση, της επένδυση στη γνώση. Ο προϋπολογισμός του 2018 συνεχίζει να καταγράφει, όπως και οι προηγούμενοι, την διαρκή μας μέρημνα στους τομείς της παιδείας, αλλά και της εργασίας, της υγείας. Η παιδεία μας στηρίζει τους νέους, προωθεί ισότητα ευκαιριών, παρακολουθεί τις διεθνείς τάσεις και αναβαθμίζει το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας. Με τον προϋπολογισμό αυτό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετά από πολλά χρόνια, αυξάνονται οι δαπάνες για την εκπαίδευση κατά 184 εκατομμύρια σχέση με πέρυσι. Θυμίζω ότι με τον προϋπολογισμό του 2016, εμείς παρά τις ασφιχτικές συνθήκες, σταματήσαμε τη συνεχή μείωση των εκπαιδευτικών δαπανών που ξεκίνησε από το 2011 με τη μείωση στην πενταετία σωρευτικά να έχει φτάσει στο 34%. Ενώ η συνολική δημόσια χρηματοδότηση της έρευνας θα αγγίξει φέτος για πρώτη φορά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Κέρια συνεισφορά σε αυτές τις αυξήσεις είχε η εισρωή μέρους από τους πρόσθετους πόρους ύψους 240 εκατομμυρίων από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας για τη στήριξη νέων επιστημόνων και την ενίσχυση της έρευνας στα ΕΗ και στα ερευνητικά κέντρα, γιατί εκεί είναι το μέλλον. Στη νέα γενιά, στους νέους επιστήμονες. Όσο πιο επιγραμματικά να πω για την υγεία. Το 18 προχωρά με αποφασιστικά βήματα η υλοποίηση σε πανελλαδική κλίμακα της μεγάλης μεταρρύθμισης, εμείς λέμε εμβληματικού χαρακτήρα, για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που αλλάζει συνολικά τον χάρτη των δημόσιων υπηρεσιών στη χώρα. Και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση συνεχίζουμε τη μάχη για να περάσω στα θέματα της εργασίας, την προστασία της εργασίας και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζόμενων. Για πρώτη φορά στη χώρα υπάρχει σώμα επιθεώρησης εργασίας. Ήταν ανέκδοτα αυτά που υπήρχαν παλιότερα και το γνωρίζουν αυτοί με τους οποίους συζητάτε. Η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας ήδη εμφανίζει μείωση από το 19% στο 13% σε τομείς υψηλής παραβατικότητας και θα συνεχίσει να αποτελεί για μας προτεραιότητα. Η επαναφορά της αρχής της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης γίνεται πράξη. Αποκαθίσταται λοιπόν σύντομα η κανονικότητα και έρεται το καθεστώς εξαίρεσης των εργαζομένων από το πεδίο ισχύως των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και παράλληλα, στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης συμφωνήθηκε να θεσμοθετηθεί ένα ειδικό προνόμιο για τις εργατικές απαιτήσεις, οι οποίες θα ικανοποιούνται πριν από οποιονδήποτε άλλο πιστωτή κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή πτώχευσης μιας επιχείρησης. Το υπογραμμίζω αυτό, διότι αφορά χιλιάδες εργαζόμενους που διεκδικούνται δουλευμένα. Πρώτα λοιπόν οι εργαζόμενοι, μετά οι υπόλοιποι πιστωτές. Μαζί με αυτά, βεβαίως η χώρα έχει μπροστά της τη μεγάλη πρόκληση, την πρόκληση των προκλήσεων, γι' αυτό που ονομάζουμε παραγωγική ανασυγκρότηση. Εδώ, αν θέλετε, είναι το θεμελιώδες ζήτημα για την επόμενη μέρα. Και στο θέμα αυτό, η συζήτηση δεν μπορεί να είναι τεχνοκρατική, αλλά βαθιά στρατηγική και πολιτική, όχι όμως αόριστη. Συγκεκριμένη, ιεραρχημένη, με στοχευμένες πρωτοβουλίες. Διότι η χώρα χρειάζεται να ανάψει ξανά τις μηχανές της παραγωγής από το σημείο, θα έλεγα, όχι από το σημείο που σταμάτησαν οι μηχανές αυτές να δουλεύουν στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Δεν πρέπει να γυρίσουμε στο μοντέλο εκείνο που μας οδήγησε στην κρίση. Υπάρχει ανάγκη να αφήσουμε πίσω τις επιταγές ενός χρεοκοπημένου μοντέλου ανάπτυξης που συσσόρευσε τα πλούτη στα χέρια των λίγων, που στέρισε δυνατότητες στην ελληνική οικονομία. Πρέπει να προσανατολιστούμε προς ένα σύγχρονο, εξωστρεφές, παραγωγικό πρότυπο, αξιοποιώντας επί της ουσίας συγκριτικά πλεονεκτήματα και βεβαίως αξιοποιώντας κλάδους όπως του τουρισμού, της καθετοποιημένης αγροτοδιατροφικής βιομηχανίας, αξιοποιώντας την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, την ενέργεια και τις μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές, το εμπόριο, τις διεθνείς μεταφορές λόγω και της προνομιακής γεωγραφικής μας θέσης, αλλά και το μίσο που η χώρα έχει παράξει, έχει αποδείξει ότι έχει δυνατότητες όπως το φάρμακο, στην ναυτιλία και τόσοι άλλοι τομείς που αναδύονται από την αφάνεια και μπορούν να έχουν μια προοπτική. Διεκδικούμε πλέον με ευνοϊκές προϋποθέσεις τη θέση που μας αξίζει στο παγκοσμιοποιημένο σύστημα και στο ζήτημα της ανάπτυξης, αν θέλετε, έχουμε ρίξει όλο μας το βάρος από την αρχή. Και αυτό το θετικό momentum θα το αξιοποιήσουμε. Η προσέγγισή μας βεβαίως είναι σύνθετη, είναι πολλοί οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Ανάπτυξη προϋποθέτει χρηματοδοτικά εργαλεία, ισχυρό τραπεζικό σύστημα, άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, κίνητρα για την έρευνα και την κοινοτομία, φιλοεπενδυτικό κλίμα, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, προώθηση εξαγωγών και ισορροπημένη εγχώρια ζήτηση. Όχημά μας όμως είναι ο αναπτυξιακός νόμος, τον οποίο ψηφίσαμε, τον καταψηφίσατε και αυτόν, και νομίζω ότι είναι ο καταλύτης στην διαδικασία παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Υποβλήθηκαν μέσα σε λίγους μήνες
περισσότερα από 800 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα δημιουργήσουν 4.800 νέες θέσεις εργασίας. Το νέο θεσμικό πλαίσιο ενσωματώνει μια σειρά από καινοτομίες με συγκεκριμένη αναπτυξιακή στόχευση, όπως η κατά προτεραιότητα ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων έντασης γνώσης, αυξανόμενης απασχόλησης και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η βιομηχάνηση της χώρας, η έμφαση στην παροχή ενισχύσεων με φοροαπαλλαγές, η απλοποίηση και ψηφιοποίηση του συνόλου των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου επενδυτικών σχεδίων. Να πω προσθετικά για το εμβληματικό παράδειγμα που είναι τα κέντρα μιας τάσης, τα one-stop shops για την σύσταση επιχειρήσεων γρήγορα και μέσα από μια πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία. Και εσείς κύριοι συνάδελφοι, τα... Ήσυχα. Ήσυχα παρακαλώ. Υπάρχει κούραση. Στον προϋπολογισμό είναι σαφές ότι θα δείξετε μια μικρή ανοχή, διότι βρέθηκα και στην ανάγκη να απαντήσω και εκτός κειμένου, το κάνω συχνά, σε αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Όμως θέλω κάποια πράγματα να υποθούν, κύριε Πρόεδρε, δώστε μια μικρή ανοχή. Ολοκληρώσαμε λοιπόν επενδυτικά σχέδια που λίμναζαν από το 2009, είχαν μείνει στα αζήτητα. Συνολικά πληρώθηκαν ήδη πάνω από 550 επενδυτικά σχέδια και θα πληρωθούν μέχρι τέλος του έτους πάνω από 200 εκατομμύρια. Και όπως στην περίπτωση του αναπτυξιακού, με το ίδιο αίσθημα επίγοντος και αποτελεσματικότητας, κινούμεθα και στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Ενός εργαλείου που δεν αξιοποιείται πλέον για τις ανάγκες κολλητών και ημετέρων, αλλά για τις ανάγκες της παραγωγής. Έτσι λοιπόν, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είμαστε στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην απορρόφηση των κονδυλίων σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τις τελευταίες θέσεις που ήταν εσείς η αποτελεσματική, εμείς έχουμε πάει η αναποτελεσματική στην πρώτη, φτάνοντας στο 25%. Σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουμε ενεργοποιήσει προγράμματα άνω των 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ. Η επιτυχία αυτή των πόρων του ΕΣΠΑ έρχεται να προστεθεί σε εκείνη της πλήρους αξιοποίησης των κονδυλίων της προηγούμενης περίοδου που έφερε τη χώρα μας στην κορυφή της Ευρώπης. Οι επιτυχίες αυτές ήρθαν παρά την τραγική κατάσταση που κληρονομήσαμε, τις υπερδεσμεύσεις, ακόμα χειρότερα 6 δισεκατομμύρια ευρώ υπερδεσμευμένα από τις προεκλογικές εντάξεις έργων μέχρι και μια μέρα πριν από τις εκλογές του Γενάρη του 2015, να θυμίσω. Έργα ανώριμα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουν κάποια πελατειακά δίκτυα. Και αν αυτά ακούγονται κάπως πρωτοφανή σε ορισμένους παριστάμενους συναδέλφους, να θυμίσω ότι η ειδική αναφορά για την εξαιρετική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων από την Ελλάδα, που όπως έγραφαν έφερε στη χώρα πάνω από 11 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια, είχαμε στην απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Α, λοιπόν, γιατί? Δεν είναι θαύμα, δεν είναι μαγικά. Να, γιατί εμείς πετυχαίνουμε εκεί που εσείς όλα τα προηγούμενα χρόνια αποτύχατε. Αποτύχατε διότι ήταν προσανατολισμένοι σε μια πελατειακή λογική. Πέρα όμως από τις επιτυχίες αυτές στην απορρόφηση των προγραμμάτων, δίνουμε μεγάλη έμφαση και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παρεμβασών μας. Σε όλα τα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας υπάρχει για πρώτη φορά ρήτρα εργασίας. Πρημοδοτούνται δηλαδή περισσότερο οι επιχειρήσεις εκείνες που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και επιδοτούμε μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας για το πρώτο διάστημα. Επιπλέον, με νομοθετική ρύθμιση που φέραμε πρόσφατα, θέσαμε ως προϋπόθεση για την υπαγωγή σε πρόγραμμα ενίσχυσης του ΕΣΠΑ ή από εθνικούς πόρους την αυστηρή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Επίσης, αυξήσαμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
το οποίο φτάνει πλέον στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ από το 19 το ποσό αυτό θα φτάνει στο 1,55 στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Αντίθετα, να θυμίσω ότι εσείς διαρκώς μειώνατε το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων από το 10, στερώντας πολύτιμους επενδυτικούς πόρους από την ελληνική οικονομία και επιτείνοντας την ύφεση. Συνεχίζω με ένα κομβικό τομέα που χρειάζεται στήριξη και είναι αυτός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για την ενίσχυση των Δήμων δημιουργήσαμε με το Υπουργείο Εσωτερικών ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μέσω αυτού του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν έργα στους ΟΤΑ και των δύο βαθμών, αλλά με έμφαση κυρίως στους Δήμους, με έναν αρχικό προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων, ο οποίος θα φτάσει στα 2 δις σε βάθος πενταετίας. Έργα στους κρίσιμους τομείς της ίδρευσης, της αποχέτευσης, της αγροτικής οδοποιίας και της αντιπλημμυρικής προστασίας. Και γι' αυτό το πρόγραμμα δανεισμού δεν θα επιβαρυνθούν καθόλου οι Δήμοι. Στον κρίσιμο τομέα της χρηματοδότησης δεν περιοριζόμαστε μονάχα στους πόρους του ΕΣΠΑ και του ΠΟΥΔΟΕ. Έχουμε αναπτύξει μια πολύ στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 16 και 17 συμφωνήθηκαν με την Τράπεζα προγράμματα και έργα ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό ρεκόρ της τελευταίας δεκαετίας. Οι συμφωνίες αυτές έφεραν επιπλέον 2 δισεκατομμύρια ευρώ εκταμιεύσεις στην ελληνική οικονομία μέσα στο 17. Για τα επόμενα 3 χρόνια έχουμε δρομολογήσει συμφωνίες με την Τράπεζα για έργα ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα πυροδοτήσουν επενδύσεις άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τέλος, η Ελλάδα έχει μία ακόμη σημαντική πρωτιά. Είναι από τις πρώτες χώρες στην αξιοποίηση του σχεδίου Juncker, έχοντας μέχρι στιγμής συμβασιοποιήσει έργα ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορούν σημαντικές υποδομές αλλά και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κλείσω τώρα. Σας κούρασα, Όχι, εντάξει. Εντάξει. Σας κούρασα γιατί δεν σας αρέσουν κιόλας αυτά που ακούτε. Γι' αυτό. Αλλά ξέρετε κάτι. Κύριε Πρωθυπουργέ, με συγχωρείτε. Αν κάποιοι κουράστηκαν μέσα στην αίθουσα, είναι αυτοί οι οποίοι παρακολούθησαν επί 2-3 μέρες τη συζήτηση. Σήμερα νομίζω πως όλοι ήμασταν διατεθειμένοι να το μακρύνουμε και σε λίγο τελειώνουμε. Έτσι, με την ανοχή όλων. Να είστε καλά. Θέλετε να πείτε, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν κουράστηκαν αυτοί που δεν παρακολούθησαν, Θέλω να πω διάφορα, αλλά συνήθως παρεξηγούμε κιόλας, οπότε... Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Θέλω όμως... Τι το έκανα, κύριε Μητσοτάκη. Αλλά σας άκουσα με μεγάλη προσοχή να φτάνετε στο επίπεδο αυτό το βήμα να διαβάζετε αποφθέγματα της πρώην Προέδρου της Βουλής. Και βέβαια, καλά κάνετε, δικαίωμά σας, όλοι κρινόμαστε. Όμως ξέρετε, δεν είμαστε στο ίδιο κόμμα. Γνωρίζετε όλοι ότι εμείς αποφασίσαμε να στηρίξουμε τις επιλογές μας, να μην φύγουμε τρέχοντας. Εμείς αποφασίσαμε να κριθούμε από τον ελληνικό λαό. Εμείς αποφασίσουμε να κρατήσουμε και την παράταξη και τη χώρα. Όλοι κρίνονται. Όμως, μιας και μπήκατε στον κόπο να διαβάσετε αποφθέγματα της πρώην Προέδρου, που είναι λογικό να έχει και αν θέλετε πικρία και μένος απέναντί μου, διότι είμαστε ανταγωνιστικοί πια, θα μπω και εγώ στον κόπο να θυμηθώ τι έλεγε όχι ένας αντίπαλός σας σήμερα, αλλά ο αντιπρόεδρος του κόμματός σας, ο κ. Γεωργιάδης, στις 9 Έκτου του 2011, όχι πολλά χρόνια πριν, που από αυτό εδώ το βήμα σας κατήγγειλε ως λαϊκιστή, βαθύπλουτο, που ποτέ στη ζωή του δεν χρειάστηκε να εργαστεί, γι' αυτό και δεν ξέρει τι σημαίνει να βγάζει κανείς το ψωμί του. Με κόπο. Κύριε Μητσοτάκη, έτσι θα κάνετε αντιπαράθεση. Εσείς που ξορκίζετε διαρκώς τον λαϊκισμό, αποδεικνύεστε στον μεγαλύτερο λαϊκιστή όλων των λαϊκιστών.
Να τον χαίρεστε λοιπόν τον αντιπρόεδρό σας, διότι πολλές φορές όταν σας ακούω δεν καταλαβαίνω πια τη διαφορά. Αυτόν που σας έλεγε λαϊκιστή βαθύπλουτο, αυτόν να τον χαίρεστε διότι του μοιάζετε, κύριε Μητσοτάκη. Κλείνω λοιπόν τώρα την παρέμβασή μου λέγοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθυνόμενος σε αυτούς που παρακολούθησαν, σε αυτούς που έχω τη βεβαιότητα ότι αισθάνονται σε αυτόν τον προϋπολογισμό πολύ πιο άνετα σε σύγκριση με πέρυσι και στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού που μας ακούει. Ξέρετε, η χώρα πέρασε πολλά. Ο λαός μας πέρασε πολλά. Σήμερα όμως όλο και περισσότεροι σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη αναφέρονται σε αυτόν τον λαό όχι ως το τεμπέλι που ζει πάνω από τις ικανότητές του, αλλά ως παράδειγμα σκληρής δουλειάς και αποφασιστικότητας. Άντεξε αυτά που ευχόμαστε να μην τύχουν ποτέ σε κανένα άλλο λαό. Άντεξε όμως. Έκανε θυσίες, αλλά δεν έχασε ποτέ την πίστη του ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε αλλιώς. Δεν βούλιαξε στη συλλογική ενοχή, δεν παραιτήθηκε. Αν θέλετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι αυτός είναι ο μεγάλος πλούτος της χώρας και το μεγάλο παραγωγικό πλεονέκτημα ανταγωνιστικό της χώρας. Ο κόσμος της δημιουργίας, ο κόσμος του μόχθου, της προκοπής, αυτή είναι η συλλογική μας δύναμη για την επόμενη μέρα. Οι νέες και οι νέοι, ο κόσμος του πνεύματος και του πολιτισμού, ο κόσμος της παραγωγής και της καινοτομίας, οι δυνάμεις της εργασίας. Όλοι και όλες έχουν στα χέρια τους τα υλικά για να χτίσουμε την Ελλάδα που αξίζει στις σημερινές και τις επόμενες γενιές. Αλλά μην ξεχνάτε κάτι. Δεν θα γράψουμε τίποτα στην άμμο. Αυτοί που έβαλαν τη χώρα σε αυτή την περιπέτεια των μνημονίων όχι μόνο κρίθηκαν, θα κρίνονται πολιτικά διαρκώς για τις επιλογές τους. Διότι η μνήμη είναι πεισματάρα και δεν συγχωρεί ειδικά αυτούς που συμπεριφέρθηκαν στην ελληνική κοινωνία ως μάζα, ως αδαή πλειοψηφία. Όμως ταυτόχρονα η μνήμη είναι και δύναμη. Η δύναμη πίσω από κάθε μεγάλη ριζοσπαστική αλλαγή στην ιστορία των κοινωνιών. Και όταν αυτή η δύναμη συναντά το πείσμα, την εργατικότητα, τη δίψα ενός λαού, μπορεί να κάνει θαύματα. Εμείς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουμε επιλέξει να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους αυτής της χώρας. Αυτούς που συναντούμε τους τελευταίους μήνες στα περιφερειακά συνέδρια, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη. Τους νέους μας που σε πείσμα των καιρών έμειναν στην Ελλάδα, παλεύουν εδώ, αλλά και αυτούς που έφυγαν και βρίσκονται σήμερα στην Αγγλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αμερική και όπου αλλού στον κόσμο. Αυτοί και αυτές είναι η επόμενη μέρα της Ελλάδας. Τους θέλουμε όλους εδώ, τους θέλουμε όλους πίσω, τους θέλουμε όλους μαζί για να χτίσουμε μαζί την επόμενη μέρα. Την Ελλάδα της δικαιοσύνης και της προκοπής. Και κανείς πια δεν μπορεί να εμποδίσει αυτή η μέρα να ξημερώσει και θα ξημερώσει σύντομα σε αυτόν τον τόπο.